Καλή σας ημέρα. Δεν θα γινόταν σήμερα η συνέντευξη αν δεν είχαν γίνει κάποια παράξενα τις προηγούμενες ημέρες. Εμείς πάντα συνηθίζουμε να δουλεύουμε και πάνω από τις δυνάμεις μας για να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για την πόλη. Αυτό κάναμε και στην περίπτωση του ανοιχτού κέντρου εμπορίου που είχε υποβληθεί ως πρόταση για χρηματοδότηση τέλος Νοεμβρίου από το Δήμο Κορινθίων. 17 Μαΐου ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης. Δεν είναι απορριπτικός για το Δήμο Κορινθίων. Έχουμε πάρει συνολική βαθμολογία 48. Έχουμε πάρει την 51η θέση. Μάλιστα, πριν από εμάς υπάρχουν κάποιες προτάσεις με μικρότερη βαθμολογία και μία που έχει ισοβαθμίσει μαζί μας. Οι προτάσεις αυτές, οι 59 από τις 68, οι 56 από τις 68, χρηματοδοτούνται και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσό από αυτό που ήταν η πρόσκληση. Η πρόσκληση ήταν για 50 εκατομμύρια, φτάσαμε λοιπόν πάνω από 96 για να χρηματοδοτούν 56 προτάσεις. Εμείς είμαστε 59 και παραλαμβάνω και πάλι, τρεις προτάσεις που ήταν πριν από εμάς, η μία είχε ίδια βαθμολογία και άλλες δύο είχαν μικρότερη βαθμολογία. Μπορείτε να δείτε από το Διάβια αυτήν την κατάταξη όπως έγινε στα πλαίσια της πρόσκλησης αυτής του ΕΣΠΑ. Πάμε παρακάτω. Εμείς καταθέσαμε μία ένσταση. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτή. Και ειδού και η σελίδα που αφορά τη δικιά μας την ένσταση είναι η πρόταση 5037-900, δεν έγινε δεκτή. Με έκπληξη λοιπόν βλέπω τις τελευταίες ημέρες μια κινητικότητα έτσι επικοινωνιακή από πλευράς του κυρίου Πιτσάκη και του κυρίου Νανόπουλου, οι οποίοι τι λένε, μάλιστα ο κύριος Πιτσάκης έβγαλε και ανακοίνωση και ο κύριος Νανόπουλος έδωσε συνέντευξη, λένε ότι κατόπιν ενεργειών τους έγινε δεκτή η ένσταση που κατέθεσε ο Δήμος Κορινθίων. Τώρα βεβαίως εγώ τι να πω, να τους ευχαριστήσω εγώ εκ μέρους των Δημοτών για το ότι η ένσταση που καταθέσαμε απορρίφθηκε. Εμείς λοιπόν και τότε προεκλογικά όταν μας μιλούσανε για πρόχειρη πρόταση ότι απερίφθη ενώ δεν είχε απορριφθεί, εμείς λέγαμε ότι όπως αυξήθηκε ο προϋπολογισμός έτσι θα γίνει και στο μέλλον και όλες θα τύχουν χρηματοδότησης. Πράγμα το οποίο έγινε και δουλέψαμε σκληρά για να γίνει αυτή και εμείς ως Δήμος και άλλοι 11 Δήμοι. Δουλέψαμε σκληρά για να υπάρξει αυτή η προοπτική. Βλέπω λοιπόν δειλά-δειλά κάποια σχόλια, κάτι μεγάλο περιμένουμε στο Δήμο Κορινθίων. Εμείς λοιπόν ξέραμε και πότε θα υπογραφεί. Πριν καν βγήκε η ανακοίνωση του επιμελητηρίου, με δελτίο τύπου λέμε ότι επίκειται η ένταξη αυτού του μεγάλου έργου που θα κάνει το κέντρο της πόλης Κορίνθου ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο λειτουργικό, τα καταστήματα πιο ανταγωνιστικά. Θα βάλουμε και εδώ τις φραγίδες μας ως Δημοτική Αρχή σε άλλη μία παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίο μέσα από την πρόταση που καταθέσαμε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ο Δήμος Κορινθίων βέβαια την κατέθεσε. Και βλέπω λοιπόν, βγαίνει το δελτίο τύπου, το απόγευμα μάλιστα, επειδή είχαμε την πληροφόρηση από την ίδια την ειδική γραμματέα, την κυρία Φωτονιάτα, όταν υπεγράφει, πρώτοι εμείς στο Facebook ανακοινώσαμε ότι υπογράφηκε η απόφαση και μάλιστα τότε δεν είχε καν αναρτηθεί ούτε στο Διάβια η απόφαση όταν κάναμε την ανακοίνωση. Δεν κατανοώ αυτή την προσπάθεια. Δεν την κατανοώ. Κάποιοι να θέλουν να οικειοποιηθούν τις δικές μας επιτυχίες. Λες και δεν έχουν μπροστά τους 4 χρόνια να δείξουν το δικό τους το έργο, το διακριτό, αυτό που θα σχεδιάσουν μόνοι τους, θα οριμάσουν μόνοι τους και θα εντολοποιήσουν μόνοι τους. Σήμερα 35 εκατομμύρια συμβασιοποιημένα έργα τουλάχιστον είναι σε εξέλιξη. Για τα επόμενα 2 χρόνια, αν θέλει η Δημοτική Αρχή, θα κόβει κορδέλες σε έργα τα οποία εμείς σχεδιάσαμε, εμείς βρήκαμε τα χρήματα και με πολύ κόπο, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από τους δικούς μας τους πόρους, από τους πόρους του Δήμου, είτε από προγράμματα διάφορα, και τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη και γίνουν μικρά και μεγάλα προβλήματα. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι
Είναι λυπηρό να βλέπουμε να υπάρχει αυτή, να υπάρχει αυτή η δημοσιότητα για ένα θέμα που εμείς όταν θα έλγε, όπως έλγηξε προχθές, θα κάναμε μια λιτή ανακοίνωση ότι εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί. Βλέπω εδώ λοιπόν κάτι ανακοινώσει που έγιναν παραμονές των εκλογών. Ξέρετε, μιλάμε για λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Για τσαπατσουλιά μας λένε, ανικανότητα. Και η πρόταση αξιολογήθηκε, εδώ μας λέει ο κύριος Σταυρέλης, αρνητικά στο στάδιο έλεγχο. Αρνητικά. Πού το είδε αρνητικά? Εμείς είχαμε πάρει 48. Και βεβαίως η νέα πλειοψηφία έχει κάτι κοινό. Λένε και οι δύο ότι πρέπει, κακώς εμείς επιλέξαμε μια συγκεκριμένη περιοχή, και πρέπει αυτή η παρέμβαση να επεκταθεί σε όλο το ιστορικό μας κέντρο, σε όλους τους πεζόδρομους, και μάλιστα να χρηματοδοτηθεί αυτό το επιπλέον κομμάτι με πόρους του Δήμου. Ξέρετε κάτι? Αυτό είναι το μοναδικό που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν η νέα πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η νέα Δημοτική Αρχή μετά το Σεπτέμβριο. Και εγώ θα περιμένω βεβαίως, γιατί εγώ υποσχέσεις δεν έδωσα εύκολα στις εκλογές. Θα περιμένω λοιπόν να υλοποιηθεί βεβαίως αυτό το μεγάλο έργο, το 1,5 εκατομμυρίου που έχει χρηματοδότηση, και βεβαίως θα περιμένω από πόρους του Δήμου το συμπληρωματικό έργο που θα αφορά όλο το ιστορικό μας κέντρο. Άλλωστε το περιμένουν όλοι αυτοί που έχουν καταστήματα και ιδιοκτησίες στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου. Το υποσχέθηκε και ο κύριος Σταυρέλης και ο κύριος Νανόπουλος, και εγώ θα περιμένω να υλοποιηθεί το υπόλοιπο κομμάτι. Αυτό που σχεδιάσαμε εμείς ως Δήμος Κορινθίων θα υλοποιηθεί, αλλά ένα έργο που έχει τη σφραγίδα της δικής μας Δημοτικής Αρχής, όπως έχουν ό,τι ωραίο υπάρχει στη στιγμή στο κέντρο της πόλης Κορίνθου, έχει τη δική μας σφραγίδα. Είτε είναι οι πεζόδρομοι, είτε είναι η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, είτε είναι ο κοινόχρηστος χώρος του λιμανιού, είτε το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή της Ποσειδονίας, είτε το παραλιακό μέτωπο της Κορίνθου. Και τα μνημεία, τα αντίστοιχα που υπάρχουν εκεί, όπως είναι η πεζογέφυρα, ποδηλατογέφυρα που κάποιοι ηρωνεύονται, αλλά είναι ένα σημείο αναφοράς που παίζει και σε ένα σύριαλ που παίζει αυτή τη στιγμή στον Αντένα. Και αυτά τα παραγνωρίζουν κάποιοι. Αλήθεια, τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια εδώ από την Κόρινθο? Έπαιζε τίποτα? Έπαιζε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια που είχε την Κόρινθο? Όπου πουθενά δημόσια, πουθενά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τους λέω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό και για αυτούς από το Σεπτέμβρη να υλοποιήσουν συμπληρωματικά έργα και δράσεις στο υπόλοιπο πεζοδρομημένο κομμάτι. Αυτό που σήμερα εγκρίθηκε έχει τη σφραγίδα της δικής μας Δημοτικής Αρχής και θα χαρακτηρίσω αυτά που είπαν ως αστειότητες, δεν θέλω να πω ότι ήταν ψέματα, ως αστειότητες, γιατί παρενέβησαν, υποτίθεται, μετά την ένσταση του Δήμου Κορινθίων. Γιατί? Για να απορριφθεί η ένσταση, έτσι. Αυτό παρενέβησαν. Η ένσταση απορρίφθηκε. Εκείνο που έγινε ήταν με ευθύνη της κυβέρνησης, που έχει μια άλλη λογική, θέλει να χρηματοδοτηθούν τέτοιες δράσεις για να δυναμώσει το μικρό εμπόριο και το μεσαίο εμπόριο στις πόλεις απέναντι σε κολοσσούς επιχειρηματικούς που επενδύουν σε μεγάλα πολυκαταστήματα περιφερειακά ή στα κέντρα των πόλεων. Αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Δήμους. Αυτό υλοποιείται σήμερα. Λοιπόν, τελεία και παύλα, αυτή είναι η πραγματικότητα που αφορά το ανοιχτό κέντρο εμπορίου της Κορίνθου. Η πρώτη πρόταση, και ανακεφαλαιώνω, είχε χρηματοδότηση για 56 προτάσεις και σήμερα έχει για 67 από τις 68. Όλοι ικανοποιούνται, εκτός από μια πρόταση της Ακίνθου, μου φαίνεται, που βαθμολογήθηκε 0 και με τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τους Δήμους. Όλα χρηματοδοτήθηκαν, και χρηματοδοτήθηκαν επειδή και εμείς και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι δώσαμε τη μάχη να βρεθούν επιπλέον κάποια εκατομμύρια, κάπου 20 επιπλέον εκατομμύρια, για να χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι τόσο σημαντικές δράσεις.